Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Ο Νίκος Γκάνος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την αποχώρησή του από το Survivor και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Sky, «Γεια σου», το πρωί της Κυριακής 25 Φεβρουαρίου. Παρόλο που ήταν ένας ήσυχος παίκτης γενικά, βγαίνοντας αποφάσισε να ξεμπροστιάσει τους συμπαίκτες του, κατακεραυνώνοντας τον κυρίως τον Αλέξη Παπά. Οι πρώτες δηλώσεις του Νίκου Γκάνου μετά την αποχώρησή του από το Survivor. Υποσυνείδητα ήθελα να φύγω. Ήταν σαν να πήγα 10 φορές φαντάρος και να ξαναγύρισα, είπε αρχικά. Γενικά το κλίμα ήταν λίγο περίεργο. Και να σας πω και την αλήθεια, λίγο πριν μπούμε στη μονομαχία, καθόμασταν οι κόκκινοι στην τέντα μας και έγινε ένας μεγάλος τσακωμός για την ψηφοφορία. Ήμουν ο μόνος που ψήφισε τον Αλέξη και του το έλεγα μπροστά του ότι τον ψήφισα επειδή έπαιρνε πάντα εύκολους παίκτες για να φτιάξει τα στατιστικά του και γι' αυτό γενικά με εμένα δεν τα είχε και πολύ καλά. Από αυτά που είδαν τα μάτια μου εκεί, κατάλαβα ότι κάνει bullying. Δεν το είδα μόνο εγώ, το είδαν όλα τα παιδιά, απλά κάποιοι δεν μιλάνε. Και εγώ στην αρχή δεν ήθελα να μιλήσω. Έχουν γίνει και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να τα πω, που είναι ακόμα χειρότερα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Κάποια στιγμή λέω, δεν γίνεται, πρέπει να τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Έχει πει πολλά πράγματα μπροστά στην κάμερα, τα οποία όταν κλείναν οι κάμερες τα αναιρούσε και ερχόταν και μας ζήταγε τον λόγο. Στο βίντεο που έκανα, δεν το έκανα για να δικαιώσω κανέναν, ειδικά τον Χρήστο Βολικάκη, γιατί παρόλο που ήμασταν πολύ κοντά και τον συμπαθούσα πολύ, είπε κάποια ψέματα. Εγώ όταν ο Χρήστος μίλησε, δεν ήμουν καλά μαζί του, γιατί είχε πει ψέματα και είχε πει και κάποια άλλα πράγματα που τώρα δεν θέλω να αναφερθώ. Μας είχε μπερδέψει όλους. Εγώ δεν ήθελα γενικά να εμπλακώ σε σχόλια και σε κακό reality, δεν αποζητώ να φάνω. Έχουν γίνει πράγματα που ο κόσμος δεν θα τα μάθει ποτέ. Βγήκα να τα πω για να έχω την συνείδησή μου καθαρή, τόνισε. Η Κατερίνα Δαλάκα με τον Αλέξη Παπά είναι πάρα πολύ κοντά, πιο κοντά δεν γίνεται. Η Ασημίνα ήταν και στις δύο παρέες, σημείωσε στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.